του Παγκόσμιου Συμβουλίου Υπηρετών Εξωτερικού, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά αλλά και βαθιά συγκίνηση παρευρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας αυτό το 4ο τακτικό συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Υπηρετών Εξωτερικού. Εδώ στην όμορφη Πρέβεζα, όπου αισθάνομαι και εγώ μαζί σας υπηρώτης. Ξέρετε, μπορεί να μην γεννήθηκα, να μεγάλωσα εδώ. Γεννήθηκα σε μια άλλη επαρχία του τόπου μας, στη Μεσσηνία. Αλλά με έχουν δέσει τόσα πολλά με την Ήπειρο, από τα χρόνια που ήμουν υπουργός, ιδίως ως πρόεδρος Δημοκρατίας, όπως επίσης η μεγάλη τιμή να είμαι επίτιμος δημότης του της πόλης. Οφείλεται να γνωρίζει καθένας, και εγώ προσωπικά το συναισθάνομαι, ότι αυτή η τιμητική διάκριση είναι πολύ πιο βαθιά ακόμα και από την καταγωγή. Γιατί η καταγωγή έρχεται φυσικά, το άλλο σου απονέμεται. Και σου απονέμεται όχι μόνο ως τιμή αλλά και ως χρέος. Ένα μέρος αυτού του χρέους εκπληρώνω με την εδώ παρουσία. Θέλοντας να αναδείξω τεράστια σημασία της πρωτοβουλίας σας, της μοναδικής αυτής πρωτοβουλίας, όπως εξελίχθηκε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υπηρετών Εξωτερικού. Οι υπηρώτες που σήμερα έχουν κάνει την Ελλάδα να είναι πολύ μεγάλη πέρα και έξω από τα σύνορά της. Ήταν εκείνοι που συνεισέφεραν τα μέγιστα στη δημιουργία του, τόπου. Συνέβαλαν τα μέγιστα στην δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Ταυτόχρονα έκαναν και κάτι άλλο, το οποίο ιδίως αυτούς τους δύσκολους καιρούς παραμένει αξεπέραστο. Δημιούργησαν το θεσμό των μεγάλων ευεργετών. Εκείνοι είναι που δημιούργησαν αυτό το θεσμό, ας το πω έτσι, και αυτό το αίσθημα. Είναι λοιπόν αυτή η διπλή συνεισφορά τους. Συνεισφορά τους στους εθνικούς αγώνες και στη δημιουργία του κράτους μας, στην πορεία του κράτους μας στη συνέχεια, μέσα από τις ευεργεσίες τους. Αυτό θέλω να δείξω με λίγα λόγια σήμερα. Αλλά και να δείξω το δικό μας χρέος απέναντι στην Ήπειρο. Την Ήπειρο, όπως ξέρετε, ετυμολογικά, την αποκαλούσαν Άπειρο. Είναι η δωρική προφορά του Ήπειρος. Ήπειρο την αποκαλούσαν οι Κερκυραίοι, γιατί ο χώρος, ορεινός και μεγάλος, τους έμοιαζε στην αρχαιότητα ότι ήταν απέραντο. Κρατάω τον όρο Άπειρος, γιατί άπειρη είναι η αγάπη σας για τον τόπο σας και για τον τόπο μας γενικότερα, όπως άπειρη στην κυριολεξία είναι και η συνεισφορά σας για τον τόπο. Είναι διδαχή για όλους μας, για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Γι' αυτό έχω χρέος ως πρόεδρος Δημοκρατίας να θυμίσω με λίγα λόγια αυτή την πορεία. Την πορεία των εθνικών αγώνων, την πορεία των εθνικών ευεργετών. Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς αγώνες, η Ήπειρος έχει κάτι το μοναδικό. Η Ήπειρος προσέφερε σε αυτούς τους εθνικούς αγώνες πριν καν, όπως γνωρίζετε, εκλαγεί η εθνεγερσία του 1821. Και προσέφερε διπλά και στον αγώνα, αλλά κυρίως είχε προσφέρει στο να διατηρηθεί άσβεστο το ελληνικό πνεύμα, αλλά και να καλλιεργηθεί ο ελληνικός διαφωτισμός. Πριν καν, το τονίζω, από την έκταση της Επανάστασης του 1821 στην Πελοπόννησο. Σας θυμίζω ότι οι δύο από τους μεγάλους μας φιλικούς ήταν οι Πυρώνες, ο Σκουφάς και ο Τσακάλου. Θυμίζω όμως και κάτι άλλο. Πριν, στα σκοτεινά χρόνια της Κλαδιάς, οι Πυρώνες ήταν εκείνοι που κυρίως εδώ στην Ήπειρο, αλλά με επιπτώσεις ολόκληρη την Ελλάδα, δημιούργησαν σχολιά, τύπωσαν βιβλία, μόρφωσαν ανθρώπους. Πολλές κορυφαίες φυσιογνωμίες της εποχής εκείνης θα μπορούσαν να αναφέρω. Περιορίζομαι σε δύο αδικώντες τους άλλους. Αλλά απλώς η εμβληματικότητά τους μου δίνει, νομίζω, αυτό το δικαίωμα. Και μιλάω για τον Καπλάνη και τους Ζωσιμάδες. Ήταν εκείνοι οι οποίοι διατήρησαν άσβεστη τη δάδα του ελληνικού πνεύματος. Εκείνοι που τύπωσαν βιβλία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, τα οποία καλλιέργησαν περισσότερο τον ελληνικό διαφωτισμό
Δεν είναι αλήθεια βέβαια ότι ο ελληνικός διαφωτισμός δημιουργήθηκε από την αρχή εξαιτίας του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Είχε τις δικές του ρίζες εδώ, από το ελληνικό πνεύμα κατευθείαν. Πλην όμως ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός εμπλούτησε ακόμη περισσότερο αυτήν ακριβώς την πορεία του ελληνικού διαφωτισμού, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, η πνευματική μας πορεία να είναι πιο σημαντική, πιο ζωογόνος για το έθνος, για την πορεία του έθνους, για να αντέξει τούτο το έθνος να συντηρήσει το ελληνικό κράτος μέσα από τις πολλές περιπέτειες που δυστυχώς και με δικά μας λάθη πέρασε το κράτος αυτό μέχρι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Είναι όμως η μεγάλη ευεργία της εκείνης, οι οποίοι όχι μόνο έδωσαν το παράδειγμα, αλλά στην κυριολεξία έδωσαν τη μορφή στο κράτος μας. Θυμίζω ότι όταν δημιουργήθηκε το 1830 το ελληνικό κράτος, η Ήπειρος δεν αποτέλεσε μέρος. Πλην όμως οι Πειρώτες ήταν εκείνοι που από την αρχή έδωσαν πραγματικά πνοή σε αυτό το κράτος, οι κυλοτρόπους. Θα πω ότι ακόμα και στον οικονομικό τομέα, η Πειρώτης ήταν εκείνος ο οποίος δημιούργησε το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, την Εθνική Τράπεζα, ο Γεώργιος Στάδου. Και δεν ξεχνάμε επίσης ότι ο πρώτος πρωθυπουργός της Συνταγματικής Μοναρχίας ήταν ο Ιωάννης Κολέτης, η Πειρώτης, ορμόμενος εξ Ιράκου. Είναι όμως η υπόλοιπη μεγάλη ευεργία της και εδώ πλέον είναι δύσκολο να τους απαριθμίσει κανείς. Και πάλι θα δικήσω ορισμένα. Αναφέρω ορισμένα ονόματα γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε, όχι περισσότερο από άλλα, αλλά απλώς και μόνο για τα μνημεία που μας άφησαν, αλλά και το παράδειγμά τους. Είναι πολύ πιο διδακτικό. Από πού να αρχίσει κανείς. Θα αναφέρω μονάχα τον Αβέροφ, τον Αρσάκη, τον Δομπόλη, τον Γενάδιο, τους αδελφούς Ζάπα, τον Ριζάλη, τους αδελφούς Σίνα, τον Στουρνάρη, τον Ντοσίτσα. Και τι δεν μας άφησε καθένας από αυτούς. Ο Αβέροφ. Άραγε το Καλλιμάρμαρο δεν μας θυμίζει ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξεκινήσουν από την Ελλάδα οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, όπως εμπνεύστηκε τότε ο Βαρόνος Δε Κουμπερτζέν. Αλλά αν δεν γινόντουσαν στην Αθήνα και δεν είχαν δεθεί με την Αθήνα, χάρη στη μεγάλη δωρεά του Αβέροφ, πιστεύει κανείς ότι το Ολυμπιακό πνεύμα θα είχε αυτό το δεσμό που έχει πάντα και θα έχει πάντα με την Ελλάδα. Και ύστερα το θορυκτό Αβέροφ με όλους τους αγώνες τους οποίους συμβολίζει και που ακόμα και σήμερα βρίσκεται εκεί στο φλήφο για να μας εμπνέει όλους σχετικά και με το μεγαλείο των υπηρωτών ευεργετών αλλά και με το χρέος το δικό μας απέναντι στην πατρίδα. Ύστερα, ο Αρσάκης, το Αρσάκιο και μόνο και τα Αρσάκια σε όλη την Ελλάδα θυμίζουν την τεράστια συμβολή του στην παιδεία. Ο Δομπόλης, που για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική αξία γιατί είναι εκείνος ο οποίος διαμόρφωσε αυτό το αριστούργημα που υπάρχει και σήμερα και από το οποίο ξεκίνησε η ανώτατη εκπαίδευση στην πατρίδα μας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα η αδελφή Ζάπη, με το Ζάπιο και τόσα άλλα. Ο Ριζάρης με τη Ριζάριο και τη τεράστια συμβολή στην παιδεία αλλά και στην Ορθοδοξία, η οποία ακόμα και σήμερα συνεχίζεται και εσείς το γνωρίζετε τόσο εδώ στην Ήπειρο και κυρίως οι Ηπειρώτες που ζουν στο εξωτερικό. Η αδελφή Σίνα, πώς μπορεί να ξεχάσει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους τη συμβολή τους με την Ακαδημία Αθηνών, του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και τέλος, μένω μόνο σε αυτά, ως τον Άρας και το Σίτσας, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που ας μην το ξεχνάμε, ήταν μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών τα πρώτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δημιουργήθηκαν, άσχετα αν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δημιουργήθηκε σαν τεχνική σχολιακά, όπως ήταν και ο ρόλος του, για να γίνει βέβαια πολύ σύντομα πλήρες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όλα αυτά τα έργα τους εκάλυναν για να χρησιμοποιήσουν την αρχαιοκουλτούρα μας και καλύνουν ακόμα την Αθήνα και την Ελλάδα. Όπου στην Ελλάδα και όπου στην Αθήνα είμαστε περήφανοι, εκεί υπάρχει ένα δημιούργημα ενός υπηρώτητος. Σας το είπα, δεν είναι μόνο αυτή η ηλική συνεισφορά του, είναι το παράδειγμά του.
ιδίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε και που ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει, δεν έχουμε ανάγκη άλλωστε Έλληνες να περιμένουμε από άλλους ευεργεσίες. Οι ίδιοι έχουμε χρέος να ευεργετήσουμε τον τόπο μας. Αυτό μας δίδαξαν οι πειρότες και αυτό το πρότυπο θα ακολουθήσουμε και σήμερα. Θέλω όμως να τονίσω και κάτι άλλο το οποίο αφορά το ήθος των υπηρετών. Οι μεγάλοι ευεργέτες της Ελλάδας, οι περισσότεροι από τους οποίους σχεδόν όλοι μεγαλούργησαν στο εξωτερικό, δεν ξέχασαν ως Έλληνες, γιατί εμείς διακρινόμαστε για αυτό το μεγαλείο ψυχής, ότι πλούτησαν σε άλλες πατρίδες και ευεργέτησαν και αυτές τις πατρίδες. Ναι, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους ήρθε εδώ, αλλά δεν ξέχασαν τους τόπους που τους έκαναν μεγάλους. Και αυτό δείχνει ακριβώς το ήθος του Έλληνα, το ήθος του υπηρώτη. Γιατί οι υπηρώτες έδωσαν παντού την εποχή εκείνη. Από τη Μολδοβλαχία, τη Ρωσία, την Κωνσταντινούπολη, Αίγυπτο και όπου αλλού στον κόσμο. Και υπάρχουν παντού σε αυτούς τους τόπους που ανέφερα έργα που ακόμα και σήμερα δείχνουν το μεγαλείο των υπηρωτών. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί αφορά την Ευρώπη μας γενικότερα. Ακόμα και σήμερα, όποιος πάει στη Βουδαπέστη, δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η πρώτη γέφυρα που συνέδεσε τη Βούδα και την Πέστη για να γίνει αυτή η πόλη ήταν έργο του Γεωργίου Σύμα. Όλα αυτά επιβάλλουν σε εμάς τους νεότερους και επιβάλλουν σε μένα με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ένα χρέος. Τόσο ο τόπος βεβαίως έχει δημιουργήσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι και εκείνοι έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Είναι ώρα όμως να αναγνωριστούμε το δικό μας χρέος απέναντι. Γιατί η Ήπειρος επλήγει βαθιά από τούτη τη μεγάλη κρίση που περάσαμε. Περισσότερο από άλλους τόπους της πατρίδας. Γιατί είναι η φύση της τέτοια, το έδαφος της τέτοια, που ακόμα και η δύναμη των ανθρώπων δεν είναι αδυνατόν να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες, εγγενείς δυσκολίες. Γι' αυτό και οφείλουμε να συλλογιστούμε ότι τώρα που ξέρουμε όλοι, με τη συμβολή όλων των δυνάμεων του τόπου, οριστικά και αμετάκλητα ξαναπήραμε τον δρόμο μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα στην Ευρωζώνη, τώρα που θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για να ξαναγυρίσουμε πάλι εκεί που μας ανήκει, για τον τόπο μας αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, δεν μπορεί να ξεχάσουμε ότι προτεραιότητα στην ανάκαμψη αυτού του τόπου και αυτού του λαού έχει η Ήπειρος. Για λόγους ουσίας, για λόγους συμβολισμών. Ένα ταπεινό μικρό ευχαριστώ της πατρίδας στην Ήπειρο που γέννησε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχει γίνει τώρα. Υπάρχουν όμως παρήγορα σημάδια που δείχνουν ότι με την προσπάθεια όλων μας, όλων των πολιτικών δυνάμεων, όλων των κυβερνήσεων που είναι, θα υπάρξουν, θα πρέπει οπωσδήποτε. Μέσα από αυτές τις υποδομές που δημιουργήθηκαν και είναι σημαντικές, και μιλώ για το συνδυασμό της Εγνατίας και της Ιωνίας Οδού, όπως επίσης από την τεράστια προσπάθεια την οποία έχετε κάνει εδώ και απευθύνουμε στον Περιφερειάρχη, στον Πρίτανη, στους παράγοντες τοπικούς, με τις μελέτες που έχουν γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και που αφορούν γενικότερα το πώς μπορεί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αλλά με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η περιοχή, να μπορέσουμε να ανοιχτούμε στο μέλλον, να ανοίξουμε την Ήπειρο σε ένα άλλο μέλλον. Το παράδειγμα, κύριο Κάραλη, πριν από λίγο το αποδεικνύει, ότι τούτος ο τόπος έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις. Έχει το επιχειρηματικό δαιμόνιο που υπήρχε από την αρχή. Το τι πολιτεία όμως πρέπει να ανοίξει τους δρόμους. Πρέπει να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και όχι να αποτελέσει εμπόδιο. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Και ότι είναι εύκολο, ιδίως με τη δική σας συμβολή, το δικό σας πνεύμα, το δικό σας παράδειγμα, αυτός ο τόπος να αποτελέσει ξανά την πρωτοπορία στην ανάκαμψη της Ελλάδας για να δείξουμε και στο λαό μας τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και στο εξωτερικό, ότι η Ελλάδα δεν γονατίζει ποτέ, έχει τεράστιες δυνατότητες, η Ελλάδα θα προχωρήσει στον ευρωπαϊκό της δρόμο και σας το ξαναλέω, το τονίζω εμφανικά. Θα πρωτοπορήσουμε στη δημιουργία της Ευρώπης όπως θέλει ο κόσμος, την έχει ανάγκη ο κόσμος για να διαδραματίσει τον πλανητικό της ρόλο, όπως ακριβώς τη φαντάστηκαν οι ιδρυτές της.
την Ευρώπη των αρχών και των αξιών του ανθρωπισμού, του πολιτισμού, της δημιουργίας, αλλά της δημιουργίας εκείνης που ταιριάζει στο ρόλο για τον οποίο η Ευρώπη γεννήθηκε έπειτα από τις εφιάλτητες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Δεν θα μπορούσα να κλείσω αν δεν απευθυνόμουν τούτη τη γλώσσα σε εσάς, λέγοντας ότι δεν ξεχνάμε και ένα άλλο χρέος. Το χρέος απέναντι στην εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Τους ομοεθνείς μας στην Αλβανία. Και λέμε προς τη γείτονα Αλβανία κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Οι ομοεθνείς μας εκεί πρέπει να ζήσουν σε κράτος δικαίου. Δεν είναι νοητό κάτι διαφορετικό όταν η Αλβανία φιλοδοξεί να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι ένα από τα βασικά στατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι το κράτος δικαίου. Ή το τηρείς ή δεν το τηρείς. Αν το τηρήσεις, είναι μια καλή βάση για να προχωρήσεις στην ευρωπαϊκή σου πορεία. Αν δεν το τηρείς, είναι ανάχωμα. Στην Ευρώπη δεν γίνεται κανείς μέλος με εκπτώσεις. Όχι μόνο θέλουμε να βοηθήσουμε τους γειτονές μας προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι καλό και για αυτούς, αλλά και για την καλή γειτονία μας. Αλλά σας είπα, για λόγους Ευρώπης και για το χρέος που οφείλουμε απέναντι στην Ευρώπη, εκτός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στον πύχη που η Ευρώπη έχει θέσει για τα κράτη-μέλη που θέλουν να γίνουν κομμάτι του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, εκτός τέτοιες δεν πρόκειται να υπάρξουν. Εκτός στο κράτος δικαίου δεν πρόκειται να υπάρξουν. Η Αλβανία οφείλει, αν θέλει να πορευθεί στην Ευρώπη, να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Και είμαστε εδώ να το κρίνουμε κι εμείς με βάση τη συμπεριφορά απέναντι στους ομοεθνείς μας, αν τούτο συμβαίνει. Αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό πάντως το λέμε πραγματικά με θλίψη. Δεν είναι καλά σημαντικό. Διότι όσα συμβαίνουν σήμερα, ιδίως με τις κατεδαφείς σπιτιών που είναι εντελώς αυθαίρετες, δείχνουν ότι ένα κομμάτι του κράτους δικαίου και τους αναπαραβίαση του κράτους δικαίου. Και αυτό το τονίζω ξανά. Δεν διευκολύνει και δεν πρόκειται να διευκολύνει να συνεχιστεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής Αλβανίας. Την καλούμε, γιατί θέλουμε την ευρωπαϊκή της προοπτική, να συλλογιστεί τις ευθύνες της και λέμε ότι είμαστε εδώ έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των ομοεθνών μας. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας συγχαρώ για αυτό το τέταρτο αρχικό συνέδριο. Και θέλω να σας πω από καρδιάς ότι τα συμπεράσματά του και εγώ και όλοι μας στην Ελλάδα και όχι μόνο, τα περιμένουμε γιατί οι δικές σας προτάσεις, οι δικές σας εμπνεύσεις, οι δικές σας συμβουλές, οι δικές σας προτροπές είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για όλους. Έχετε αυτή τη δύναμη, την οποία σας χαρίζει και ο ψυχισμός σας, αλλά ταυτόχρονα το ότι βλέπετε τον τόπο μας από εκεί που εργάζεστε, ιδίως στο εξωτερικό. Και αυτή η αγάπη που έχετε απέναντι σε αυτόν τον τόπο, εξαιτίας του ότι είστε εκεί και παρακολουθείτε το δράμα το οποίο έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, αυτή η αγάπη σας δίνει και τη δύναμη, αλλά και το δικαίωμα να λέτε σε εμάς που είμαστε εδώ, ακούστε μας. Είναι το λιγότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και σας διαβεβαιώ, θα το πράξουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο διακοπών για όσους θα μείνουν λίγο καιρό εδώ να κάνουν διακοπές αναβαπτιζόμενοι στα ανάματα της πατρίδας. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.